Πριν ξεκινήσουμε, αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, κάνε ένα like, σχόλιο να μου πεις την άποψή σου αφού το δεις και εγγραφή για να μην χάσεις τα βίντεο που θα έρθουν στη συνέχεια. Επίσης, αν ενδιαφέρεσαι για συμπληρώματα διατροφής για μυϊκή ανάπτυξη, γράμμωση και έλεγχο του βάρους, μπορείς να μπεις στο site μου dandek.gr, όπου τρέχουν πολύ δυνατές προσφορές και πρόσφατα φέραμε και αρχαιοελληνικά περιδέρεα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχουμε ένα ακόμα βίντεο για κάτι που μου ζητάτε πολύ και αυτό είναι πώς ενεργοποιούμε το όμα της ψυχής στο ενεργειακό κέντρο του τρίτου ματιού. Ουσιαστικά σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να μετουσιώσουμε την ενέργεια από τα κατώτερα ενεργειακά κέντρα και να ξεκλειδώσουμε το μάτι του νου και ιδιαίτερα το ενεργειακό κέντρο της κορώνας, που όποιος το ενεργοποιεί αυτό πραγματικά αλλάζει τη ζωή του ριζικά. Τα τρία κατώτερα ενεργειακά μας κέντρα αντιπροσωπεύουν τη ζώδη φύση μας, τη φύση του επιθυμητικού. Αυτά τα κέντρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ύλη. Σε αυτά τα τρία ενεργειακά κέντρα υπάγονται όλα τα ένστικτα επιβίωσης, οι επιθυμίες, οι ειδονές, οι απολαύσεις και οτιδήποτε έχει να κάνει με την ζώδη φύση του ανθρώπου. Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας εκεί έξω βιώνει τη ζωή του κυρίως με αυτά τα τρία ενεργειακά κέντρα. Και λόγω αυτού δεν μπορούν να αγγίξουν καμία πνευματική κατάσταση. Δεν γνωρίζουν τον πνευματικό κόσμο. Εξ αρχής να πούμε ότι κάθε ενεργειακό κέντρο εκδηλώνεται στο φυσικό σου σώμα με έναν αδένα. Το ενεργειακό κέντρο του τρίτου ματιού ταυτίζεται με τον αδένα της επίφυσης. Από αρχαιοτάτων χρόνων, ο αδένας της επίφυσης είχε ταυτιστεί με το κουκουνάρι, με το κονάριον. Και τον αποκαλούσαν και ως ο σπόρος της ψυχής. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, στο κηρύκιον του Ερμού, στην κορυφή του Σκύπτρου, υπάρχει ένα κουκουνάρι που συμβολίζει ακριβώς αυτό, το κονάριο. Εν ολίγοι, στο κηρύκιο του Ερμού δείχνει τη μετουσίωση της ερωτικής ενέργειας πυροειδώς προς τα άνω μέσω του ιερού οστού. Αυτήν η θεία ερωτική ενέργεια που οι Ανατολίτες την αποκαλούν Γκουνταλίνη έχει μια διτότητα αρσενικής και θηλυκής δύναμης. Και αυτό παρομοιάζεται πάνω στο κηρύκιο του Ερμού με τα δύο φίδια. Και εν ολίγη στο κηρύκιο του Ερμού σου δείχνει ότι όταν η ενέργειά σου μετουσιώνεται στα ανώτερα ενεργειακά κέντρα και ενεργοποιείται το μάτι του νου και στη συνέχεια το ανώτερο ενεργειακό κέντρο του ανθρώπου, η κορώνα, τότε η ψυχή ξαναποκτά τα φτερά της. Όταν ενεργοποιείται το όμα της ψυχής στο ενεργειακό κέντρο του τρίτου ματιού, κατευθείαν ο άνθρωπος έρχεται σε εκστατική κατάσταση. Έρχεται σε κατάσταση θείας μανίας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο Διόνυσος που είναι ο Θεός που φέρνει όλες τις μανίες στους ανθρώπους και την εκστατική θεία μανία, στο σκύπτρο του πάνω έχει το κονάριον. Βέβαια, σε αυτό το βίντεο δεν θα το πάμε τόσο στο μυσταγωγικό γιατί δεν είναι για όλους και δεν μπορούν να τα κατανοήσουν όλοι όλα αυτά. Θα σταθούμε περισσότερο σε πρακτικά κομμάτια που μπορούν να βοηθήσουν τον οποιοδήποτε εκεί έξω να ανεβάσει την δόνησή του, τη συχνότητά του και να ζήσει μια πολύ πιο ποιοτική ζωή ανακαλύπτοντας τις αληθινές του δυνάμεις και οδεύοντας προς τον ανώτερο εαυτό του. Το φιλοσοφικό κομμάτι το έχω δείξει σε δεκάδες βίντεο, δηλαδή το πώς διαμορφώνεις το σωστό ενάρετο τρόπο σκέψης ώστε να άγεται η δόνηση του νου σου, γιατί ξαναλέω, αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από αυτό. Δεν πάει να ακολουθείς την τέλεια διατροφή, να αθλείς, να δραστηριοποιήσεις, να προσέχεις τα πάντα. Αν έχεις προγραμματίσει το νου σου να είναι αυτοκαταστροφικός, να είναι ταπεινός, να είναι μίζερος, να είναι μέσα στην αρνητικότητα, να σκέφτεται πάντα αρνητικά τον ατάλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει η δόνηση του νου σου. Είναι αυτονόητο ότι πρωτίστως με το νου μας δημιουργούμε ένα σωστό ελληνικό σκεπτικό. Κινείται με φρόνηση που είναι η αρετή του νοητικού, που σου επιτρέπει να αντιλαμβάνεσαι και να κατανοείς την ουσία του κάθε πράγματος. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, το κομμάτι της φιλοσοφίας, το κομμάτι της αυτοβελτίωσης, έχει να κάνει με το νου του ανθρώπου και με το αστρικό σώμα του ανθρώπου, που είναι η ψυχή του ανθρώπου ουσιαστικά, που όλο αυτό διαμορφώνει και την ψυχοσύνθεσή του, που αυτό εν τέλει επηρεάζει και το φυσικό του σώμα. Η καλή, υγιή ψυχοσύνθεση, υγιή ψυχή θα φέρει και ένα υγιές σώμα. Δεν γίνεται να είσαι, ρε φίλε, υγιής στο νου, για παράδειγμα, και να κάνεις τεράστιες καταχρήσεις, δηλαδή να πίνεις πάρα πολύ αλκοόλ, να καπνίζεις. Ο υγιής νους είναι αυτονόητο ότι θα έχει έναν έλεγχο στις επιθυμίες του, θα έχει μια ισορροπία σε κάθε επιθυμία του. Οπότε εξ αρχής πρέπει να καταλάβουμε ότι ο υγιής δυνατός νους αναγκαστικά φέρνει και ένα υγιή δυνατό σώμα.
Γιατί ο δυνατός νους μπορεί πρωτίστως να ελέγχει όλες τις άλογες επιθυμίες του. Και πείτε μου εσείς τώρα, με την απλή λογική, δεν είναι αδυναμία ένας άνθρωπος να είναι εθισμένος σε κάτι που γνωρίζει ότι καταστρέφει την υγεία του, αλλά ταυτόχρονα επιλέγει να συνεχίζει να το κάνει επειδή του δίνει μια μικρή παροδική ευχαρίστηση. Πόσο περνάει ο χρόνος, γίνεται όλο και πιο μικρή και αναγκάζεται να κάνει την κατάχρηση σε μεγαλύτερο βαθμό, δηλαδή να πάει ακόμα περισσότερο προς την υπερβολή για να παίρνει την ικανοποίηση που είχε προηγουμένως. Αν αυτό δεν είναι αδυναμία, πείτε μου εσείς τι είναι. Για παράδειγμα, ο λόγος που καπνίζει ένας άνθρωπος είναι επειδή το τσιγάρο που καταστρέφει το σώμα του επιτοπλίστων, καταστρέφει τους πνεύμονές του, φέρνει ένα σωρό παρενέργειες στο σώμα του, αλλά του δίνει, φίλε, νικοτίνη. Και αυτήν η νικοτίνη τον ανεβάζει λίγο και επειδή έχει εθιστεί σε αυτή τη βλακεία, καταστρέφει ολόκληρο το σώμα του. Δεν τον νοιάζει βασικά για την υγεία του σώματός του. Εν ολίγης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο άνθρωπος που κατέχει την αρετή της φρονήσεως δεν ακολουθεί καμία αυτοκαταστροφική συμπεριφορά στον οποιοδήποτε τομέα της ζωής. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι πρέπει να το πάμε και στο άλλο άκρο και να τρώμε όλη μέρα μαρούλια και να μην πίνουμε ποτέ αλκοόλ, να μην ξεφαντώνουμε ποτέ, να μην απολαμβάνουμε ένα ωραίο παγωτό όποτε γουστάρουμε. Παιδιά, όχι, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Μιλάω για αυτούς που ακολουθούν έναν ανθυγινό τρόπο ζωής, αλλά σε υπερβολή. Άλλο να πίνεις 3, 4, 5, 6 ποτηράκια κρασάκι με την παρέα σου και άλλο να κατεβάζεις δύο μπουκάλια. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Φυσικά δεν κρίνω κανέναν, ο κάθε άνθρωπος κάνει ό,τι γουστάρει με τη ζωή του, έχει ελεύθερη βούληση προφανώς. Και ο κάθε άνθρωπος, να είστε σίγουροι γι' αυτό, ότι δέχεται τα ανάλογα των πράξεών του. Γιατί πάντα, ξαναλέμε, μετά από κάθε υπερβολή, μετά από κάθε μεγάλη ύβριση, θα έρθει και αντίστοιχη νέμεσης. Και όπως έλεγε και ο Πυθαγόρας, το μέτρο σε κάθε κατάσταση, σε οποιαδήποτε επιθυμία, είναι αυτό που σε ισορροπεί και δεν σου προξενεί καμία λύπη. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι για τον κάθε άνθρωπο, σε κάθε επιθυμία και σε οποιοδήποτε τομέα, το μέτρο διαφέρει. Όσον αφορά το φαγητό, άλλες ανάγκες έχω εγώ και άλλες ανάγκες έχει οποιοδήποτε άνθρωπο και έξω. Ο κάθε άνθρωπο έχει εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Αλλά για τον κάθε άνθρωπο και έξω υπάρχει το ιδανικό μέτρο. Το τέλειο για αυτόν. Τώρα θα πει κάποιο τι σχέση έχουν όλα αυτά που λες με το τρίτο μάτι και το πώς το ενεργοποιούμε. Παιδιά, έχουν απόλυτη σχέση όλα αυτά που λέω, γιατί αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι νους, ψυχή και σώμα είναι αλληλένδετα. Και αν θες να λειτουργείς σωστά, αν θες να ανεβάζεις τη δόνησή σου σε πολύ ψηλά επίπεδα, τότε θα πρέπει να είσαι υγιής, ξαναλέω, και στο νου και στην ψυχή και στο σώμα. Τα ενεργειακά μας κέντρα που οι Ανατολίτες τα αποκαλούν τσάκρας, εκδηλώνονται στο φυσικό σου σώμα με αδένες, που οι περισσότεροι από αυτούς τους αδένες ρυθμίζουν τις ορμόνες στο σώμα σου. Αν δυσλειτουργούν αυτοί οι αδένες, δυσλειτουργούν και οι ορμόνες στο σώμα σου και αυτό κατ' επέκταση επηρεάζει την υγεία σου. Θα αρχίσουμε από το φιλοσοφικό κομμάτι που είναι το πιο σημαντικό, που έχει να κάνει με τις αρετές και το πώς ανεβάζουμε την δόνησή μας. Εξ αρχής λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μετουσιώσουμε την θεία ερωτική ενέργεια στα ανώτερα ενεργειακά μας κέντρα ώστε να τα ενεργοποιήσουμε, θα πρέπει να ανεβάσουμε την δόνησή μας. Όπως έλεγε και ο Νίκολα Τέσλα, αν θέλεις να καταλάβεις αυτό το γίγνεσθε, να σκέφτεσαι πάντα με τους όρους συχνότητα και δόνηση. Το κάθε ενεργειακό κέντρο εκπέμπει σε συγκεκριμένη δόνηση. Και δείτε σε αυτή τη φωτογραφία τη διαφορά της δόνησης από τα κατώτερα στα ανώτερα ενεργειακά κέντρα. Πρώτο και κατώτερο είναι το ενεργειακό κέντρο της ρίζας, που σε αυτό υπάγονται όλα τα ένστικτα επιβίωσης και οι γενετήσεις επιθυμίες, καθώς και αυτό είναι ένστικτο επιβίωσης και διόνυσης του είδους, το οποίο μπλοκάρει όταν παράγεις φόβο, τρόμο, πανικό και όλα αυτά. Όταν είσαι σε κατάσταση φόβου, τρόμου, πανικού, η δόνησή σου κυμαίνει το πολύ στα 120 με 180 Hz. Αλλά αυτό το ενεργειακό κέντρο της ρίζας, όπως έχουμε ξαναπεί, συσχετίζεται και με τη δημιουργικότητα. Οπότε όταν το χρησιμοποιείς σωστά, δηλαδή θες να δημιουργήσεις μέσω αυτού και τα σχετικά, ανεβάζεις δόνηση μέχρι και τα 400 Hz. Το δεύτερο τσάκρα, το δεύτερο ενεργειακό μας κέντρο είναι στην κοιλιά. Είναι η μπαταρία του οργανισμού, παιδιά, αυτό το ενεργειακό κέντρο. Έχει να κάνει καθαρά με την απόλαυση και την ειδονή. Αν είσαι κοιλιόδουλος ή ακολουθείς μόνο τις σωματικές επιθυμίες, δονείς εδώ πέρα, που αυτό, παιδιά, δονείται από τα 144 μέχρι τα 576 Hz. Αυτή την εμβέλεια έχει. Αυτά τα δύο ενεργειακά κέντρα, να πούμε, υπάγονται 100% στο επιθυμητικό. Αυτό το ενεργειακό κέντρο μπλοκάρει εντελώς και δυσλειτουργεί όταν έχεις ενοχές. Ουσιαστικά αυτό μπλοκάρει όταν καταπιέζεις όλες τις ειδονές σου, το πας δηλαδή στα άκρα, αλλά επίσης δυσλειτουργεί και σε κάνει δούλο των επιθυμιών σου και σε κρατάει, δεν σε αφήνει να πας πιο πάνω, όταν ο νους σου δεν μπορεί να αντιθασεύσει το επιθυμητικό μέρος και οι επιθυμίες του σώματος οδηγούν τη ζωή σου. Εδώ έχουμε το τρίτο ενεργειακό μας κέντρο, είναι
όλη η ενέργεια του οργανισμού σου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σε αυτό ακριβώς το σημείο υπάρχουν και τα επινεφρίδια που παράγουν την αδρεναλίνη. Εδώ πέρα βρίσκεται και το flight or fight mode, όπως έχουμε ξαναεξηγήσει. Οι πολεμιστές, οι αθλητές, γενικότερα οι δραστήριοι άνθρωποι υπερλειτουργούν αυτό το ενεργειακό κέντρο, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Είναι το ηλιακό ενεργειακό κέντρο, σου δίνει όλη την ενέργεια, όλη την ορμή, όλη τη δύναμη. Το willpower που λένε και οι βάρβαροι, την δύναμη της θέλησης. Εδώ πέρα, μέσω της δύναμης της θελήσεως, ξεκινάς και γνωρίζεις την τόλμη, αναπτύσσεις τόλμη. Αυτό το ενεργειακό κέντρο μπλοκάρει, εδώ πέρα οι βάρβαροι λένε, όταν νιώθεις ντροπή. Εγώ θα το έλεγα πολύ πιο στοχευμένα ότι έχει να κάνει περισσότερο με την δειλία. Δηλαδή, όταν δειλιάζεις, όταν είσαι κοτούλα, δηλώς, τότε μπλοκάρει αυτό το ενεργειακό κέντρο. Που εννοείται από την δειλία μετά έρχεται και η ντροπή. Αυτό το ενεργειακό κέντρο, παιδιά, δονείται στα χαμηλότερά του στα 162 Hz και φτάνει, παιδιά, στα 648 Hz. Εν ολίγης, για να τη θασέψεις το τρίτο ενεργειακό κέντρο, πρέπει να δαμάζεις όλη την ορμή σου, όλη τη δυναμική σου. Μετά πάμε στο τέταρτο ενεργειακό μας κέντρο, το ενεργειακό κέντρο της καρδιάς. Αυτό το ενεργειακό κέντρο, παιδιά, δονείται από 182 Hz μέχρι 729 Hz. Και ουσιαστικά σε αυτό το φάσμα των δονήσεων έχεις και τα πιο έντονα συναισθήματα. Οι άνθρωποι που είναι πολύ συναισθηματικοί και επιρρεπεί στο συναίσθημα είναι σε αυτές τις δονήσεις. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πιο πάνω, αλλά δεν πάνε και πιο κάτω. Γιατί αν πας κάτω από τα 182 Hz, πας στην απάθεια μετά. Δεν νιώθεις καν συναισθήματα. Εδώ οι βάρβαροι μας λένε ότι αυτό το ενεργειακό κέντρο λειτουργεί σωστά όταν εκπέμπεις το συναίσθημα της αγάπης, το βιώνεις αυτό το συναίσθημα και το εκπέμπεις και στο περιβάλλον σου, και μπλοκάρει εντελώς όταν θρηνείς. Για ακόμη μια φορά τα παιδιά δεν το έχουν. Γενικότερα η αγγλική γλώσσα δεν μπορεί να είναι για κανέναν λόγο στοχευμένη. Καταρχάς ας αρχίσουμε με ότι δεν μπορείς να αντικατοπτρίσεις σωστά το θυμοειδές, το κεντρικό κομμάτι της ψυχής, με την αγάπη. Η αγάπη, παιδιά, είναι ένα έντονο συνέστημα, ένα ωραίο συνέστημα που εννοείται κάνει καλούς τους ανθρώπους, αλλά επίσης μπορεί και να καταστρέψει τους ανθρώπους αν δεν το χειρίζονται σωστά μέσω του νου, μέσω της λογικής. Αλλά η αγάπη, σαν αγάπη, αυτό το love που λένε και οι βάρβαροι, δεν λέει τίποτα από μόνο του. Δεν δηλώνει κάτι, δεν δηλώνει κάποια τη θάσευση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, παιδιά, οι αρχαίοι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ τη λέξη αγάπη. Αντιθέτως, στη θέση της έβαζαν τη λέξη φιλότης. Η φιλότης, η φιλότητα, δηλώνει το ελεγχόμενο συναίσθημα. Είναι το ίδιο πράγμα με την αγάπη, αλλά δεν είναι, ξέρεις, αυτό που λέμε αγάπη με όλους και όλα, χωρίς λόγο και αιτία, και αγαπώ τους πάντες και τα πάντα. Αυτό, παιδιά, ο Έλληνας το ονομάζει με μία λέξη, και αυτή η λέξη είναι άλογο. Αυτό που δεν έχει λογική. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και το θυμοειδές, που είναι ουσιαστικά αυτά τα τρία ενεργειακά κέντρα, το λένε και οι πρόγονοί μας άλογο μέρος της ψυχής. Γιατί από μόνο του δεν έχει λογική. Ο νους έχει τη λογική εδώ πάνω, και αυτός πρέπει να το τιθασεύει και να το φέρει σε μια ισορροπία. Αλλά η φιλότης, παιδιά, δηλώνει την τιθάσευση του συναισθήματος μέσω του νου. Okay? Δηλαδή, δηλώνει ότι ελέγχεις το συναίσθημά σου. Η φιλότης, το να είσαι φιλικός, ευγενικός με τους άλλους, δηλώνει την υγιή εκδήλωση του συναισθήματος. Γιατί η φιλότης μέσα της, σαν έννοια, περιέχει τη λογική, και αυτό τώρα είναι μεγάλο κομμάτι, θα το αναλύσω άλλο βίντεο που θα κάνουμε για τις αρετές του Αριστοτέλους και τα σχετικά, έχουμε να πούμε πάρα πολλά εκεί πέρα. Αλλά ναι, αυτό που θέλω να πω, ρε παιδιά, είναι ότι τα αγγλικά είναι τόσο βαρβαρική γλώσσα, ρε φίλε. Τίποτα από ό,τι λένε οι τύποι δεν είναι στοχευμένο, γιατί οι λέξεις τους δεν έχουν ουσία, είναι αόριστα πράγματα. Αλλά ουσιαστικά αυτό που έλεγαν οι προγονείς μας είναι ότι η έντονη θλίψη, όταν λυπάσαι πάρα πολύ και έχεις έντονη θλίψη, τότε, φίλε μου, μπλοκάρεις το θυμοειδές σου, το κεντρικό κομμάτι της ψυχής σου, την καρδούλα σου. Αυτό θα ήθελα να πούνε εδώ οι τσοπάνιδες. Αυτοί είπανε πένθος, okay. Τι να πω. Πάνω από το ενεργειακό κέντρο της καρδιάς είναι το πέμπτο ενεργειακό κέντρο, που είναι στο λαιμό, στο θυροειδή αδένα. Αυτό το ενεργειακό κέντρο δονείται από τα 192 μέχρι τα 768 Hz. Σε αυτές τις δονήσεις, παιδιά, ο άνθρωπος ξεκινάει να γνωρίζει την αλήθεια. Τι θα πει αυτό εν ολίγης, παιδιά? Ότι όλοι οι χριστιανοί, χωρίς παρεξήγηση πάλι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια τώρα, να λέει. Είμαστε στην αλήθεια, μιλάμε για αλήθεια, okay. Όλοι οι χριστιανοί και όλοι οι άνθρωποι που θεωρούν ότι η αγάπη είναι ό,τι ανώτερο υπάρχει, κυμαίνονται μέχρι εδώ πέρα. Αυτοί οι άνθρωποι που κυμαίνονται μέχρι τα 729 Hz, το επίπεδο της καρδιάς, μπορεί να βιώνουν έντονα το συναίσθημα της αγάπης και άλλα έτσι, αλληλεγγύη, οτιδήποτε, αλλά, ρε παιδιά, δεν γνωρίζουν ακόμα την αλήθεια. Η ζωή τους οδηγείται ακόμα από τα συναισθήματα, και είναι πραγματικά τραγικό που στο σήμερα μιλάνε για θρησκεία της αγάπης και λένε ότι ο Θεός μας είναι ο Θεός της αγάπης. Με αυτό, ρε παιδιά, είναι σαν να λέτε ότι ο Θεός, ο Θεός, ο Δημιουργός των πάντων, το εν,
Αυτή είναι η ασύλληπτη δύναμη που οι πρόγονοί μας έλεγαν ότι κανένας ανθρώπινος νους δεν μπορεί να συλλάβει και να συλληφθεί αυτή την δύναμη. Κανένας ανθρώπινος νους δεν μπορεί να την προσεγγίσει ούτε στο παραμικρό. Όλοι σας λοιπόν με το να λέτε ότι ο δημιουργός των πάντων είναι ο Θεός της αγάπης και ότι η αγάπη είναι το ανώτερο όλων, μόνοι σας λέτε ότι δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από την αγάπη. Με το να το λέτε αυτό είναι σαν να λέτε ότι ο Θεός κυμαίνεται στα 729 Hz. Αν όμως ανεβάζατε λίγο παραπάνω τη δόνησή σας και αρχίζατε και προσεγγίζατε την αλήθεια, θα καταλαβαίνετε ότι και τα δόγματα που ακολουθείτε είναι βουτυγμένα μέσα στο ψέμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει λόγος που σας θέλουν να δονείστε το πολύ στα 700 Hz, το πολύ. Να βιώνετε την αγάπη και όλα αυτά, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θέλω να πας πιο πάνω, γιατί αν πας πιο πάνω θα βγεις από το Μαντρί τους και φυσικά ο Τσοπάνης θέλει πρόβατα, αλλιώς δεν είναι Τσοπάνης ρε φίλε. Τέλος πάντων, όταν οι δονήσεις σου φτάνουν εδώ πέρα, που ουσιαστικά για αυτό το ενεργειακό κέντρο, δηλαδή το σημείο που αρχίζει και έρχεις αντιμέτωπος με την αλήθεια και γνωρίζεις την αλήθεια, όλο αυτό κυμαίνεται από τα 600 Hz μέχρι τα 768. Άρα εντάξει, αυτό που είπα πριν δεν ισχύει τόσο πολύ, δηλαδή οι δογματικοί άνθρωποι δεν βιώνουν καν την αληθινή αγάπη, είναι η αλήθεια, γιατί αν τη βίωναν θα πλησίαζαν λίγο και την αλήθεια. Δυστυχώς, παιδιά, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, το πέμπτο ενεργειακό μας κέντρο μας φέρνει σε αντιμέτωπους με την αλήθεια. Μας φέρνει στο στάδιο που πρέπει να γνωρίσουμε την αλήθεια και να αρχίσουμε να την ακολουθούμε στη ζωή μας. Να γινόμαστε αληθινοί άνθρωποι, να είμαστε αυθεντικοί, να πρεσβεύουμε την αλήθεια και φυσικά να πετάξουμε την οποιαδήποτε μορφή ψεύδους από τη ζωή μας. Γιατί τι γίνεται, το ψέμα, οποιασδήποτε μορφής ψέμα, το μπλοκάρει αυτό το ενεργειακό κέντρο και δεν αφήνει τη δόνησή σου να ανέβει πάνω από αυτό. Άρα εννοείται, αν ακολουθείς το ψέμα στη ζωή σου με τον οποιοδήποτε τρόπο, τότε φίλε μου η δόνησή σου ζήτημα να φτάνει στα 650 Hz, δηλαδή εκεί πέρα που αρχίζεις και γνωρίζεις την αλήθεια. Δηλαδή κάπου εκεί πέρα φτάνεις, δεν πας πιο πάνω. Επίσης παιδιά, δεν είναι καθόλου τυχαίο που το ενεργειακό κέντρο του λόγου της ομιλίας ταυτίζεται με την αλήθεια και το ψέμα. Όπως έλεγαν και οι πρόγονοί μας, υπάρχει ο αληθής λόγος και ο ψευδής λόγος. Και ανεβαίνουμε παιδιά στο έκτο ενεργειακό κέντρο, στο ενεργειακό κέντρο του τρίτου ματιού, που το χρώμα του, όπως βλέπετε, είναι ίντιγκο. Εδώ πέρα έρχεσαι αντιμέτωπος. Με την διέστηση, με την ενόραση, με την διορατικότητα. Εδώ πέρα ξεκινάς και διακρίνεις την ουσία των πραγμάτων. Εδώ πέρα είναι που λύνεις τα δεσμά και αρχίζεις και βγαίνεις από το σπήλαιο. Και ουσιαστικά, παιδιά, αυτό το ενεργειακό κέντρο μπλοκάρει με τις ψευδεστήσεις. Και ποιοι είναι αυτοί που διαχρονικά, από την εποχή του Σοκράτους, που βγήκε το πλατωνικό σπήλαιο μέχρι και σήμερα, προωθούν τις ψευδεστήσεις, τις μάζες. Οι θαυματοποιοί. Οπότε, αν ακολουθείς οποιοδήποτε λογισμικό των θαυματοποιών, ακολουθείς τις ψευδεστήσεις, ακολουθείς το ψέμα και μπλοκάρεις το έκτο ενεργειακό σου κέντρο και δεν μπορείς να αποκτήσεις ενόραση, διορατικότητα, διέστηση και να διακρίνεις την ουσία των πραγμάτων. Βέβαια να πούμε ότι το ενεργειακό κέντρο του τρίτου ματιού δονείται από τα 216 Hz, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν έστω και λίγο, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν τα 300, τα 400 Hz ή και τα 700. Εν ολίγης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι και έξω χρησιμοποιούν και τα 6 ενεργειακά του κέντρα, δηλαδή και 500 Hz να έχεις, χρησιμοποιείς και σε ένα βαθμό αυτό το ενεργειακό κέντρο. Αλλά για να ενεργοποιηθεί πλήρως αυτό το ενεργειακό κέντρο, όπως και κάθε άλλο ενεργειακό κέντρο, πρέπει να φτάσεις στο πικ του. Οπότε δονείται από 216 Hz μέχρι 864 Hz. Αυτό είναι το φάσμα της δόνησής του. Και πάμε, παιδιά, στο 7ο ενεργειακό κέντρο, στο ανώτερο ενεργειακό κέντρο του ανθρώπου, το ενεργειακό κέντρο της κορώνας. Το ενεργειακό κέντρο των βασιλιάδων, γιατί οι αληθινοί βασιλείς, αυτοί που και στην αρχαιότητα, μιλάμε για πολλή αρχαιότητα, είχαν την κορώνα στο κεφάλι τους, σήμαινε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενεργοποιημένο το ενεργειακό κέντρο της κορώνας και ήταν συνδεδεμένοι με την κοσμική ενέργεια, με τον κόσμο των ιδεών και με τον θείο κόσμο. Εδώ πέρα είναι το κανάλι που σε συνδέει με τα ιδεατά. Εδώ πέρα ο άνθρωπος φτάνει στην αφύπνιση, δηλαδή έστω και μία φορά στη ζωή σας να φτάσει η δόνησή σας τόσο ψηλά, που δεν είναι πολύ ψηλά, 963 Hz είναι. Αν το πετύχετε αυτό, έστω και μία φορά στη ζωή σας, βιώνετε αφυπνιστική εμπειρία. Άρα εν ολίγης, είναι, θα έλεγα, λαθασμένο να λέμε έναν άνθρωπο αφυπνισμένο με την έννοια ότι είναι μονίμως αφυπνισμένος, καθώς είναι πολύ δύσκολο μονίμως να κρατάει τη δόνησή του πάνω από τα 963 Hz. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που το κάνουν, αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι. Οπότε εν ολίγης, η αφύπνιση δεν είναι κάτι μόνιμο, ok. Για να είναι κάποιος μόνιμα αφυπνισμένος, θα πρέπει η δόνησή του να είναι μονίμως πάνω από τα 963 Hz. Εκεί πέρα είναι που σιγά σιγά αρχίζεις να βγαίνεις από το σπήλαιο και να γνωρίζεις την αλήθεια των πραγμάτων. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, κάποιοι επιστήμονες στο σήμερα είναι και κάποιοι που ασχολούνται με την κβαντική φυσική και τα λένε αυτά. Η δόνηση από το ενεργειακό κέντρο της κορώνας μέχρι το πικ που έχει είναι τα 144.000 Hz.
Εγώ γίναμε 100% αληθινός μαζί σας, δεν το πιστεύω αυτό. Έχω βιώσει πολλές φορές στη ζωή μου αφυπνιστική εμπειρία, πολύ παραπάνω από τα 963 Hz. Θέλω να πω ότι αυτό που έχω βιώσει εγώ σε όλες μου αυτές τις εμπειρίες είναι ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ταβάνι. Αλλά από την άλλη, πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα, όταν εισέρχεσαι σε αυτές τις δονήσεις, τότε λες, φίλε, αυτό που είπε ο Σωκράτης. Ένα είναι αυτό που ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα. Βέβαια, δεν το είπε ακριβώς έτσι. Άλλο πράγμα είπε. Είπε, δεν μπορώ να λέω ότι γνωρίζω αυτό που δεν γνωρίζω. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν η δόνηση του νου σας ξεπεράσει τα 963 Hz, απλά θα νιώσετε μικροί με την έννοια ότι θα συνειδητοποιήσετε το πόσο μεγάλη άγνοια κατέχετε σε σύγκριση με αυτό που υπάρχει. Εν ολίγης, εκεί πέρα, ρε φίλε, έρχεσαι σε συνειδητοποίηση του μεγαλείου αυτής της δημιουργίας. Του μεγαλείου των θείων οντοτήτων. Τέλος πάντων, εγώ προσωπικά αυτό που νιώθω όταν φτάνω σε πολύ ψηλή δόνηση είναι θαυμασμό. Νιώθω ευγνώμων για τα πάντα, απίστευτο σεβασμό, απίστευτο δέος, κανονική έκσταση. Δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτό το πράγμα. Αυτό που βιώνεις, ρε φίλε, είναι απερίγραπτο, είναι θεϊκό, είναι κάτι εξωπραγματικό. Στην κυριολεξία, μία τέτοια κατάσταση αρκεί να γίνει στη ζωή σας για να αλλάξει τη ζωή σας ριζικά. Και ουσιαστικά, παιδιά, αυτό που μπλοκάρει αυτό το ενεργειακό κέντρο και δεν σας αφήνει να το ενεργοποιήσετε είναι οι δεσμεύσεις του εγωισμού σας. Οποιαδήποτε δέσμευση με αυτό το επίπεδο σε μπλοκάρει από το να ξεφύγεις από αυτό το επίπεδο. Επίσης, παιδιά, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που καθορίζουν τη δόνηση και τη συχνότητα ενός ανθρώπου είναι το περιβάλλον του. Η φύση είναι το πιο ευνοϊκό και υγιές περιβάλλον για να ανεβάζει ένας άνθρωπος στην πνευματική του δόνηση. Όσο καλύτερη επαφή έχει ένας άνθρωπος με τη φύση, τόσο καλύτερα λειτουργούν τα ενεργειακά του κέντρα. Επίσης, οι άνθρωποι του περιβάλλοντος παίζουν καθοριστικό ρόλο. Αν όλοι οι άνθρωποι στο περιβάλλον σου είναι δεσμότες και κυμαίνονται σε πολύ χαμηλή δόνηση, αναγκαστικά για να επικοινωνήσεις και να συνυπάρξεις μαζί τους, πρέπει να κατέβεις στην αντίστοιχη συχνότητα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται να επικοινωνήσεις μαζί τους. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δημιουργείτε φιλίες και να συνυπάρχετε με άτομα που κυμαίνονται σε υψηλή συχνότητα. Έτσι θα άγει ο ένας τον άλλον και θα δημιουργείτε ένα υγιές ευνοϊκό περιβάλλον για την πνευματική ανέλυξη όλων. Και τώρα δώστε βάση, παιδιά, σε αυτό, γιατί θα πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνει ο περισσότερος κόσμος εκεί έξω, ιδιαίτερα ο αντρικός πληθυσμός, είναι ότι ξοδεύει, πετάει, σπαταλάει συνεχώς τη σεξουαλική του ενέργεια που προέρχεται από το ενεργειακό κέντρο της ρίζας, το τσάκρα της ρίζας. Και πώς το κάνουν αυτό οι περισσότεροι άντρες εκεί έξω στο σήμερα? Με τον αυνανισμό. Όταν ένας άνθρωπος δεν σπαταλάει άσκοπα τη σεξουαλική του ενέργεια που προέρχεται από το ενεργειακό κέντρο της ρίζας, την μετουσιώνει στα ανώτερα ενεργειακά κέντρα. Και όλο αυτό που σας λέω μπορεί να το ανακαλύψει ο καθένας εκεί έξω πειραματικά, με το να κάνει ένα no-fap challenge. Δηλαδή, αν είσαι ένα άτομο που δεν μπορείς να ελέγξεις άλογες επιθυμίες και βλέπεις συνέχεια πορνό και σπαταλάς άσκοπα ίσως την πιο δυνατή ενέργεια του οργανισμού σου, που είναι η σεξουαλική ενέργεια, αν είσαι ένα τέτοιο άτομο, τότε είναι και σίγουρο ότι δεν γνωρίζεις τίποτα από τα πνευματικά, γιατί δεν αφήνεις την ενέργειά σου να μετουσιωθεί στα ανώτερα ενεργειακά κέντρα. Και τώρα είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα πεταχτείτε, και ποιος το λέει αυτό? Εδώ υπάρχουν έρευνες που μας λένε ότι ο αυνανισμός και όλα αυτά ανεβάζει την τεστοστερόνη. Ρε παιδιά, νιώστε λίγο. Μιλάμε για πνευματικότητα και όχι πώς θα γίνετε περισσότερο ζώα. Αν δεν θέλετε να οδέψετε προς τον ανώτερο εαυτό σας, προς την ανώτερη φύση σας, και θέλετε να συνεχίσετε να οδηγήσετε από τη ζώδη φύση, τότε αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνετε. Απλά συνεχίστε να λειτουργείτε χωρίς λογική και να ακολουθείτε τις ζώδεις επιθυμίες. Και πιστέψτε με, θα πετύχετε το στόχο σας. Και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά όλο αυτό, καθώς αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από το ζώο είναι η έλογη νόηση. Κάθε άνθρωπος, ξαναλέμε, έχει ελεύθερη βούληση, κάνει ό,τι γουστάρει με τη ζωή του και ο κάθε άνθρωπος παίρνει τα ανάλογα των πράξεών του. Με το που σταματήσετε να πετάτε άσκοπα τη σεξουαλική ενέργεια, που είναι τόσο σημαντική ενέργεια, είναι ερωτική ενέργεια, είναι η δύναμη του έρωτος που όταν μετουσιώνεται στα ανώτερα ενεργειακά κέντρα τα ξεκλειδώνει και τα ενεργοποιεί. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό μπορεί ο καθένας να το δοκιμάσει πειραματικά εφόσον το επιθυμεί και θα δει ότι εφόσον μπορεί και ελέγχει αυτή την επιθυμία και δεν σπαταλάει άσκοπα τη σεξουαλική του ενέργεια, η δόνησή του καθημερινά θα είναι σε πολύ πιο ψηλά επίπεδα και όλο αυτό ανεβάζει ολόκληρη την ποιότητα της ζωής του. Είναι πραγματικά τόσο σημαντικό. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανώς, δεν πρέπει να το πάτε και στο άλλο άκρο και να πάτε στην έλλειψη, δηλαδή να καταπιέζετε τις σεξουαλικές σας επιθυμίες. Οι επιθυμίες της άλογης φύσης του ανθρώπου δεν είναι για να καταπιέζονται, είναι για να ελέγχονται και να έρχονται σε μια ισορροπία. Το μέτρο για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό και ο κάθε άνθρωπος καλείται να το βρει μόνος του
αυτό το μέτρο. Πάμε τώρα σε κάποια πρακτικά κομμάτια που μπορούν να σας βοηθήσουν. Σωστή διατροφή, όσο καλύτερη διατροφή γίνεται, σίγουρα υπάρχουν κάποιες διατροφές που θα δουλέψουν στους περισσότερους. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και όλοι κοιτάνε, για παράδειγμα, μόνο τη μυϊκή ανάπτυξη, το πώς θα χάσουν βάρος, το πώς θα χάσουν λίπος, την αθλητική απόδοση, αλλά δεν κοιτάνε καθόλου το πώς νιώθουν όταν καταναλώνουν συγκεκριμένες τροφές. Γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Για παράδειγμα, ένας αθλητής θέλει να βάλει μυϊκό όγκο και τα σχετικά και ξέρεις, πρέπει να καταναλώνει πολλές θερμίδες. Και κάθεται και καταναλώνει γλουτένη, αλεύρι και ένα σωρό άλλα σκουπίδια. Η γλουτένη, φίλε, σε μπετώνει και σε κάνει νοχελικό. Σε γιώνει και σου κόβει εντελώς την νοητική διάβια. Φάτε μια πίτσα για παράδειγμα και δείτε μετά πόσο γρήγορα θα αλλάξει η διάθεσή σας και το πώς θα περιοριστεί η διάβια του νου σας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ζάχαρη για παράδειγμα, που ουσιαστικά είναι επεξεργασμένη γλυκόζη, είναι πολύ καλύτερη από τη γλουτένη. Δηλαδή όσον αφορά την νοητική διάβια και τα σχετικά, η ζάχαρη δεν σου δημιουργεί κάποια ζημιά σε μικρές ποσότητες. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι το βέλτιστο ή το υγιές να καταναλώνουμε ζάχαρη. Δημιουργεί ένα σωρό άλλα προβλήματα στο σώμα σου, στις ορμόνες σου, στην ινσουλίνη σου για παράδειγμα, γιατί την σπαϊκάρει όλη την ώρα, την ανεβάζει πάρα πολύ και αυτό μεταφέρνει διαταραχές. Αυτό είναι πολύ πιο καλό και λογικό να καταναλώνεις γλυκόζη από φυσικές πηγές τροφής, όπως είναι το μέλι, τα φρούτα και τα σχετικά, και πάλι όχι σε μεγάλες ποσότητες. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, να πούμε ότι η τροφή που δίνουμε στο νου μας είναι εξίσου σημαντική με την τροφή που δίνουμε στο σώμα μας και όσον αφορά το πνευματικό κομμάτι, θα έλεγα ότι είναι πολύ πιο σημαντική. Τρίτο και επίσης πάρα πολύ σημαντικό, άθληση, γυμναστική δραστηριοποίηση. Όταν αθλείσαι και κάνεις ένα άθλημα που αγαπάς, που γουστάρεις πραγματικά, εκτός ότι εξελίσσεσαι σε πάρα πολλούς τομείς, γιατί εκτονώνει την ψυχή σου, εκτονώνει το θυμικό σου, μπορεί σε κάποιο δύσκολο άθλημα, είτε είναι extreme sport, είτε πολεμική τέχνη, να μαθαίνεις πειθαρχία, σκληραγώγηση, να ξεπερνάς φοβίες. Είναι πραγματικά πάρα πολλά αυτά που μπορεί να μάθει ένας άνθρωπος και οι τομείς που μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά εκτός από όλα αυτά, ρε φίλε, ο αθλητισμός, η άθληση, η γυμναστική, η δραστηριοποίηση βοηθάει την ψυχή σου να εκτονωθεί, να ξεθυμάνει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκτονώνετε το θυμό σας, το θυμικό σας, πάντα μέσω της άθλησης, μέσω της γυμναστικής. Η γυμναστική, παιδιά, η άθληση και ιδιαίτερα όταν κάνεις ένα άθλημα που γουστάρεις και αγαπάς όσο τίποτα, αυτόματα ανεβάζει και τη δόνησή σου. Σε όλα αυτά, σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες, χρησιμοποιείς περισσότερο το τρίτο ενεργειακό κέντρο, το ηλιακό ενεργειακό κέντρο. Παρ' όλα αυτά, όταν κάνεις ένα άθλημα που εκφράζει την ψυχή σου και σε εκτονώνει σε απίστευτο βαθμό, η δόνησή σου ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά. Και αυτό, παιδιά, είναι υγεία και είναι βασικό στοιχείο που θα σε βοηθήσει στο να έχεις συνέχεια υψηλή δόνηση. Γιατί δεν αρκεί, παιδιά, να φτάνετε μία στο τόσο σε υψηλή δόνηση. Το θέμα είναι να το κρατάτε εκεί πέρα. Τα αθλήματα, οι πολεμικές τέχνες, οι δραστηριότητες, η σκληραγώγηση, ακόμα και τα κρύα ντους και πόσα άλλα, βοηθάνε πάρα πολύ σε όλα αυτά. Εγώ, για παράδειγμα, εκτός από γυμναστική, κάνω παρκούρ που και που, κάνω τοξοβολία, κάνω ξεφασκία. Αναρρίχει σε ορειβασία πάρα πολύ, με συνέχεια στα βουνά. Η σκληραγώγηση εννοείται πάντα κρύα ντους. Το χειμώνα ανεβαίνουμε με τους φίλους μου στα βουνά με τα χιόνια, ξέρω εγώ. Ακόμα και την προπόνηση που κάνω, τη γυμναστική που κάνω, την κάνω με τέτοιο τρόπο ώστε συνέχεια να ξεπερνάω τα όρια μου. Δεν με νοιάζει να κάνω μεγάλη προπόνηση, με νοιάζει κάθε προπόνηση να πιεστώ, ρε φίλε, να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Αυτό που θέλω να πω όμως εν ολίγης είναι ότι αν είσαι μια ψυχή που έχει πολύ δυναμική, που έχει, ρε φίλε, πολύ ένταση μέσα της, πολύ πυγμή, αν είσαι μια τέτοια ψυχή και δεν αθλείσαι, τότε πίστεψέ με, κάνεις τεράστια ζημιά στον εαυτό σου. Και θα το καταλάβεις αυτό με το που ξεκινήσεις να αθλείσαι, να δραστηριοποιήσεις, να γυμνάζεσαι. Αλήθεια, σου λέω, από τις καλύτερες συμβουλές που μπορώ να δώσω στον οποιοδήποτε και έξω είναι να βρει ένα άθλημα που να ταιριάζει την ψυχή του και να του δώσει να καταλάβει, ρε φίλε. Πραγματικά είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να κάνει στον εαυτό του. Και παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο αθλητισμός που γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα ήταν τόσο σημαντικός για τους αρχαίους Έλληνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες συγκεκριμένα ήταν η μεγαλύτερη γιορτή των Ελλήνων. Ήταν θεϊκή, θεία γιορτή για τους Έλληνες. Γινότανε προς τιμή των θεών και κάθε φορά που γινόντουσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες σταματούσαν όλοι οι πολέμοι, γιατί ήταν κάτι ιερό. Και όπως έχουμε ξαναπεί, οι αρετές κατακτούνται μετά από μεγάλους άθλους. Και πολλές αρετές για να κατακτηθούν θέλουν πρακτικούς άθλους. Δηλαδή, ρε φίλε, να σου το πω απλά, δεν μπορείς να αποκτήσεις πειθαρχία, δεν μπορείς να αποκτήσεις ανδρεία, αν δεν σκληραγωγηθείς, αν δεν εκθέτεις τον εαυτό σου σε δύσκολες συνθήκες, ακόμα και αν φτάσεις στο νου σου εκεί που πρέπει, δεν σημαίνει ότι είσαι ικανός να το υλοποιήσεις όλο αυτό. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να κατανοεί πλήρως την ανδρεία και να το πρεσβεύει αυτό όσο μπορεί στη ζωή του. Αλλά το αν είναι πραγματικά άνδριος θα το αποδείξει στις δυσκολίες. Και αν δεν έχει εκθέσει ήδη τον εαυτό του σε αυτές τις δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τη σκληραγώγηση, τότε με το που έρθουν οι αληθινές δυσκολίες, οι αληθινές προκλήσεις στη ζωή, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ανταπεξέλθει.
Οπότε, παιδιά, με όλα αυτά που λέμε τόση ώρα, καταλαβαίνετε ότι οι αρετές είναι πάνω απ' όλα για την πνευματική πρόοδο ενός ανθρώπου.